Κάτι γίνεται αυτές τις μέρες, έγινε στη Βουλή και με τις συγχωνεύσεις δύο τραπεζών εκεί. Και εκεί τι είχαμε τώρα. Κύριε Καψαμπέλη, δεν έγινε κάτι. για να μας το εξηγήσεις το λέω. Έγινε ένα αντικείμενο μελλοντικού ειδικού δικαστηρίου για αυτούς που πήραν μέρος και υπογράψαν Αλλά, τη Αλλά μην βιάζεσαι, πες μας στοιχεία. Ακούστε, ακούστε μην ακούστε. Μη φοβάστε κύριε Καψαμπέλη. δεν φοβάμαι, εγώ δεν θέλω να, να μας Ακούστε φορτάζ. κύριε Καψαμπήλη, γιατί αν εσείς είχατε βάλει λεφτά στην τράπεζα και σα έκριβε ο κύριο Τουρνάρα μέχρι χθε το πρωί. Oh. Ότι η Τράπεζα Αττικής ήταν υποκατάρρευση όπω μα είπε χτε το βράδυ. Γι' αυτό την έδωσε στο Τρίδημο Εξάρχου Μπάκου και Καημενάκη, βάζοντα 200 εκατομμύρια. Ενώ το δημόσιο έβαλε 800 εκατομμύρια. No. Και έγινε το αντίστροφο. Αυτό που βάλω 800 εκατομμύρια πήρε το 33%. Και αυτοί που θα βάλουν 200 εκατομμύρια πήραν το 50%. Μα είπε λοιπόν ο κύριο Τουρνάρα, και ακούστε το καλά κύριε Καψαμπέλη και ευτυχώ που δεν έχετε λεφτά σε αυτέ τι δύο τράπεζε. Ότι εάν δεν γινόταν η σε αυτή και αν η ιδιωτική εταιρεία, σα θυμίζω αν δεν το ξέρετε, ότι είναι μια ΕΠΕ, η εταιρεία που συμμετέχει ω πλειοψηφούσα στι μετοχέ τη Τράπεζα Αττική που συγχωνεύτηκε την Μαγκρίτα είναι μία ΕΠΕ με μετοχικό κεφάλαιο 15.000 δολάρια. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι νόμιμα τώρα. Έτσι, τα Ακούστε δεν τώρα. τα ξέρω όπω τα περιγράφει. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι νόμιμα. Αλλή μόνο. Η χώρα, χώρα της τη Φεδρά Πορτοκαλέα είναι όλα νόμιμα και κυρίω ναι. επικυβερνήσεω Μητσοτάκη. Μα είπε λοιπόν εχθέ ο κύριο Τουρνάρα ότι οι δύο τράπεζε αυτέ ήταν υποκατάρρευση. Ναι. Δεν υπήρχε άλλη λύση. Θα κουρεβόντουσαν. μα είπε ο κύριο Τουρνάρα, 1,6 δισεκατομμύρια Χρήματα του ελληνικού λαού. Μα το είπε χτε. Εγώ σα λέω λοιπόν τώρα: Ο Βλάκα Ο Σπίνο πήγα προχτέ και έβαλε τράπεζα τη ευρώ. Γιατί μου το έκρυψε αυτό ο Τουρνάρα: Ότι βάζω χρήματα σε μία τράπεζα που είναι σκελετό. Η κ. Μαρία στο Κερατσίνο έβαλε 150 ευρώ. Για να σπουδάσει το παιδάκι τη που είναι στα Γιάννενα. Γιατί το έκρυψε αυτό ο Τουρνάρα. Και σήμερα η ελληνική δικαιοσύνη το κοιτάει αγέροχη. Σε άλλο κράτο λέτε <κυκυκυκύ> αυτό να ήταν εγκρυπτό και ο κύριο Τουνάρα σήμερα να ήταν εκτό φυλακή. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ξέρετε ότι ένα εκ των τριών που είναι στην πλειοψηφική ομάδα που πήρε την Τράπεζα Τική είναι υπόδικο σε βαθμό κακουργήματο και εκτό φυλακή με εγγύηση 500.000 ευρώ γιατί η Ευρωπαία Ανακρίτρια κυρία Χριστίνα Σαλάπα τον έχει κατηγορούμενο για τη σήμαση 7 είναι ο κυριο εξαρχου Εξάρχου. 717 είναι στην υπόθεση των τεμπών. Τον τεμπών. Σωστά. Ήταν ο σε άλλη ο κύριος... εταιρεία τότε. Σωστά. Ο κύριο Εξάρχου, αφήστε που ήτανε, μιλώ για τον ο πρόσωπο. Όχι, δεν έχει σχέση με τις δύο τράπεζες αυτό. Όχι, Εδώ... έχει ο κύριο Εξάρχου. Μάλιστα. Ο κύριο Εξάρχου απολογήθηκε στην κυρία... Δεν έχει σχέση κυρία... με την υπόθεση που συζητάμε λέω. Σα βλέπω φοβισμένο. Όχι, ο θέλω, Εξάρχου. Μην... Όχι, όχι, Άρη, παρακαλώ. Α τι προβοκάτσει μένα. Ο, ε, και... ο κύριο Εξάρχου είναι πρόσωπο φυσικό, κύριε ε, Καψαμπέλη. Κύριες, δεν καταλαβαίνετε. Λέω να εξηγήσουμε στου τηλεθεατές να, εξηγήσουμε... να, ξέρουν οι άνθρωποι και να μην υπάρχουν παρανοήσει για Σωστά. υπόθεση που έχει να κάνει με την ιστορία των τεμπών. Σωστά. Με όχι, μια τεχνική... όχι με τη συγχώνευση. Όχι, βέβαια. Όχι. Με μια τεχνική εταιρεία Άλεις, η οποία κατηγορείται ο κύριο Εξάρχου ότι δεν έκανε καλώ τα πράγματα. Όπω και άλλοι. Έχετε μια αιμονή. Ωραία. Συνεχίζω εγώ, εγώ λοιπόν έλα, που δεν έχω αιμονή. Έλα, ο κύριο Εξάρχου λοιπόν βρίσκεται σήμερα εκτό φυλακή. <laughs> δηλαδή, ο συνειδιοκτήτη μια τράπεζα. Θα, θα βγει ο Σταθμάρχη έξω, αποφυλακίζεται. Βγήκε σήμερα το μεσημέρι. Έπα, Ακούστε από με. Από μένα περιμένει να το πω. Μην παραπλανάτε για το Σταθμάρχη. Ακούστε για τον κύριο Εξάρχου, <laughs> φίλο σα είναι. Ακούστε, κύριε <laughs> Καψαμπέλη. Έλα, μου. Καφέ, ο κύριο Εξάρχου, λοιπόν, είναι συνειδιοκτήτη μια τράπεζα και ταυτόχρονα εκτό φυλακή με εγγύηση. Και εγώ ρωτώ αυτό αποτελεί φερέγγιο στοιχείο οικονομική ευημαρία προ έναν καταθέτη να δώσει τα χρήματά του σε μια τράπεζα που ο συνειδιοκτήτη αύριο, εάν ισχύσει η κατηγορία, εάν καταδικαστεί, η ποινή επαφίεται σε πολιτική κάθριξη. Ο κύριο Τουρνάρα αυτό γιατί δεν το είπε στη Βουλή, γιατί δεν ενημέρωσε. Όλοι το ξέρουν. Και να γνωρίζετε και κάτι. Οι κύριοι που πήραν την τράπεζα αυτή είναι οι ιδιοκτήτε δύο τηλεοπτικών σταθμών. Από αύριο τα κόμματα που ψήφισαν τη συγχώνευση θα παρελάβουν από το Άξιον και το Άττικα. Τα υπόλοιπα κόμματα θα εξαφανιστούν. Να ξέρει ο ελληνικό λαό ότι οι πολιτικοί αρχηγοί και βουλευτέ εξαφανισμένοι από το Άξιον και το Άττικα θα είναι επειδή δεν ψήφισαν τη συγχώνευση. Και εγώ σα ρωτώ, αποτελεί μείζον θέμα το γεγονό ότι ένα που βάζει τα λιγότερα λεφτά παίρνει τι περισσότερε μετοχέ, Πού το έχετε ξαναδεί από την Πανανία. Το Ουζακιστάν και ενδεχομένω μια χώρα Νότια Αφρική. Να ακούσουμε και τον Νίκο Πάσχο. Γι' αυτό σε είπα δικαστήριο. Εγώ αυτό που θέλω να πω, ακούγοντα τι δηλώσει του κυρίου Στουρνάρα σχετικά με το κούρεμα των καταθέσεων, θα πρέπει να εμβαθύνουμε και να πούμε την αλήθεια, διότι ο κύριο Στουρνάρα απλά πέταξε επικοινωνιακά και μίλησε για το κούρεμα των καταθέσεων των Ελλήνων. Ποιοι είναι λοιπόν οι βασικοί μέτοχοι στην Αττική και ποιοι είναι οι βασικοί μέτοχοι στην Παγκρίτια, Αυτοί οι οποίοι θα έχαναν ε, χρήματα και θα ήταν και υποχρεωμένοι να βάλουν εκατομμύρια των εκατομμυρίων, θα ήταν στην ΜΕΝ Αττική, στην Τράπεζα Αττική, η οποία εμφανίζει ζημιές 1,2 δι με χρέη άνω των 2,2 δι, θα ήταν η Μηχανική και η κύριε Μπάκο Καημενάκη και ο κύριο Ξάρκου. Ταυτόχρονα προσέξτε, οι εταιρείε η DRACAT και οι υπόλοιπε εταιρείε του Μήλου έχουν καταθέσει στην Τράπεζα Δική. Οι μεν λοιπόν μικροί, και όταν λέω μικροί, καταθέτε θα ήταν οι τελευταίοι σύμφωνα με του κανόνες που έχει θέσει για τον Μπέιλιν για το... η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ναι. Θα ήταν οι τελευταίοι και επειδή έχει αναθεωρηθεί έχουν αναθεωρηθεί οι κανόνε του Μπέιλιν. Υπήρχε περίπτωση για να μην κουρεθούν καθόλου οι καταθέσει των λεπρός. μικρών και θα έπρεπε αυτά τα δισεκατομμύρια να τα πληρώσει ο κύριο Μπάκο, ο κύριο Καεμενάκη, ο κύριο Εξάρκου και οι εταιρείε του που έχουν τι καταθέσει εκεί μέσα. Ο κύριο Τουρνάρα λοιπόν, όταν μιλάει για τα λεφτά των Ελλήνων, μιλάει για τα λεφτά των τριών κυρίων αυτών. Δεν μιλάει για τα λεφτά που έχει ο καταθέτη. Στην Τράπεζα Αττική 3.000 ευρώ, 5.000 ευρώ, είτε είναι ο συνταξιούχο είτε είναι οποιοδήποτε. Άρα, άρα, λοιπόν, λοιπόν, άρα λοιπόν, εδώ θα πρέπει Ένας να γίνει. Παρακαλώ, πάμε τα άλλα θέματα, παιδιά. Ελάτε. Να κλείσω λοιπόν, λέγοντα και, τεχνικ... και μια τεχνική λεπτομέρεια, διότι υπάρχουν πολλά τροτά σημεία. Ένα διαχειριστικό έλεγχο στην Τράπεζα Αττική και στην Παγκρίτσια θα δείξει πόσα δισεκατομμύρια έχουν φαγωθεί και έχουν πάει σε τσέπε ημετέρων και κολλητών, τα οποία. Μάλιστα. τα έχουν γράψει ω ζημιέ ενώ κατέληξαν σε τσέπε. Πολύ ενδιαφέροντα λοιπόν τα ερωτήματα που προφανώ θα μεγαλώνουν όσο περνάει ο καιρό. Εμεί δεν ξέρουμε τι απαντήσει, δεν μπορούμε και να τι ξέρουμε. Θα τι περιμένουμε να τι ακούσουμε. Ακούμε με πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Όσο γνωρίζουμε, εγώ τουλάχιστον από τα οικονομικά δεν ξέρω πολλά, αλλά όλα αυτά έχουν τεράστιο ενδιαφέρον, κύριε Γάκη, από πολιτική και κοινωνική πλευρά